είναι η τρισδιάστατη απεικόνηση που παρήγαγε η επιστημονική ομάδα του προγράμματος Pacify. Για πρώτη φορά ένας τόσο μεγάλος όγκος του γαλαξιακού μαγνητικού πεδίου χαρτογραφείται σε τρεις διαστάσεις μετά από παρατηρήσεις στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα στην Κρήτη. Η ομάδα του επιστημονικού προγράμματος Pacify δημοσιεύει τον πρώτο τομογραφικό χάρτη του γαλαξιακού μαγνητικού πεδίου σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή του ουρανού. Η απεικόνιση αποτελεί τον προάγγελο του τρισδιάστατου άτλαντα του μαγνητικού πεδίου του γαλαξία μας που θα γίνει πραγματικότητα μέσα στα επόμενα χρόνια με τη βοήθεια των ειδικών οργάνων που θα αρχίσουν να χαρτογραφούν την πόλωση των άστρων στον ουρανό. Φτιάχνουμε για να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένα όργανα που λέγονται πολλοσύμετρα, τα οποία θα εγκαταστήσουμε σε δύο τηλεσκόπια, ένα εδώ στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα και ένα στη Νότια Αφρική, τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά παρατηρήσεις πολλοσυμμετρικές, να μετρήσουμε δηλαδή μια ειδική ιδιότητα του φωτός, την πόλωση, που θα μας επιτρέψει να, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της αποστολής Γκάια που είπα προηγουμένως, να φτιάξουμε αυτόν τον τρισδιάστατο χάρτη. Η πόλωση του αστρικού φωτός αποτελεί το κλειδί ώστε οι επιστήμονες να αποκτήσουν σύντομα μια ξεκάθαρη εικόνα, μια καθαρή ματιά στο πρώιμο σύμπαν. Αυτό είναι το αντικείμενο του πειράματος Pacify, μιας διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ, με τα Ινστιτούτα Αστροφυσικής της Ινδίας, της Νοτίου Αφρικής, του Caltech στην Καλιφόρνια και του Πανεπιστημίου του Όσλο στην Νορβηγία. Η πρώτη από τις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτελεί το χάρτη ολόκληρου του ουρανού στο πολλωμένο φως που εκπέμπεται από τη σκόνη του γαλαξία μας και έχει καταγραφεί από το δορυφόρο Planck του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ακολουθεί μεγένθηση του χάρτη προς τις περιοχές που χαρτογραφήθηκαν λεπτομερώς από το RoboPol στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα, ενώ η δημοσίευση περιλαμβάνει ακόμη μια πιο κοντινή άποψη της περιοχής που μελετήθηκε. Κάθε μαύρη γραμμή αποτελεί την πόλωση ενός και μόνο αστεριού. Η δικιά μας οικογένεια, η δικιά μας πόλη, ας πούμε. Ο ήλιος μας, το άστρο μας, είναι ένα από μερικά δισεκατομμύρια άστρα του γαλαξία μας. Ο γαλαξίας έχει πολλά αστέρια, έχει πολλή δομή, έχει αέριο, έχει τέτοια νέφη κτλ. Τα οποία διαπερνούν μαγνητικά πεδία. Και εμείς, επειδή βρισκόμαστε μέσα στο γαλαξία, τα βλέπουμε όλα αναγκαστικά μέσα από αυτό το πέπλο της σκόνης και των νεφών του γαλαξία μας. Αυτό λοιπόν που προσπαθεί να κάνει το πείραμα Pacify είναι να χαρτογραφήσει αυτά τα νέφη με μεγάλη ακρίβεια ώστε να μπορούμε να τα αφαιρέσουμε σωστά και να πάρουμε το καθαρό κοσμολογικό σήμα. Πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα και ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της τρισδιάστατης χαρτογράφησης του γαλαξία και του μαγνητικού του πεδίου. Η δομή του γαλαξιακού μαγνητικού πεδίου δεν είναι προς το παρόν γνωστή με μεγάλη ακρίβεια και αυτό εμποδίζει την πρόοδο σε πολλούς ερευνητικούς τομείς όπως η μελέτη των κοσμικών ακτίνων υπερυψηλής ενέργειας.